το γεγονός ότι εγώ από μικρό παιδί έμαθα τη μακρόνισο από τους ανθρώπους. Λέω στο χωριό και στην οικογένειά μου και έφτανα μακρόνισο κάπως. Όταν λοιπόν άκουγα εγώ τη λέξη μακρόνισο, στο μυαλό μου πήγαινε το πρώτο παιδάκι στα χρόνια. Και μεγαλώνοντας, όσα και αν διάβασε και αν έμαθα, δεν μπόρεσε το μυαλό μου να και η συνείδησή μου να ξεφύγει από αυτό, ότι ό,τι έγινε, ότι έγινε το ας πούμε, συνέβη γιατί υπήρχαν σε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Οι όμως, τα 99% σήμερα δεν υπάρχουν και γι' αυτό σκέφτηκα. Υπάρχει όμως η ανάμεση, υπάρχει ό,τι ας πούμε έχουν αφαιρθήσει μέσα στο διαστούς και αποφάσισα και σκέφτηκα ότι με την οπτή, με την έννοια της σκιάς, οδύνευε αυτή η ανάμεση παρά να κάνω ένα 30 που δεν ήθελα να αφαιρθήσω. Διπιάστα από μια ανθρώπινη μορφή. Άρχισα λοιπόν να δουλεύω αυτού στην έννοια τη σκιά και ω φόρμα, ω λεπτική φόρμα. Όσοι αυτά που βλέπουν εδώ θα τα στήσει όλα, θα πάρουν ηλική υπόσταση, αυτό είναι μια ολόκληρη πορεία. Αυτά έχουν στηθεί, αν θυμόσαστε την αξιότητα, το σχέδιο είναι έτσι. Εδώ είναι τα κατηγορημένα εκεί θέσει που θα στηθούν. Και είναι περίπου αυτά, δηλαδή μπορεί λίγο να στρίψει λίγο ή ξέρετε πέντε ας πούμε πόντου δεξιά-αριστερά προς πίσω να πάνε. Αλλά η διάταξη είναι αυτή. Ο φίλος του έργου δεν είναι μόνο το να δει η βάση και να δουν τα αγάλματα στη θέση. Έχει να κάνει με όλο το τοπίο. Όλο το περιβάλλον τα χώρα. Και το αναφέρομαι σε αυτό γιατί είναι ένα κομβικό σημείο της επιλογής του χώρου. Διότι το σημείο που τελικά επιλέξαμε όταν πήγαμε στη Μακρόνισο και σαν επιτροπή και όλο το συνεργείο αυτό και έτσι, είναι και από ιστορικής πλευράς σημαντικό. Και από άποψη θέας και λειτουργικότητας, αλλά και από ιστορικής πλευράς, γιατί ακριβώς από πίσω υπάρχουν ελπιωμένα βέβαια χτίσματα, όχι ακριβώς χαμηλά, αλλά πιο ψηλά κουλαγιά, και δεξιά ακριβώς είναι η μεγάλη χαράδρα με τα πολλά επεισόδια τα ιστορικά να μην αναφερθώ. Οπότε όλο αυτό το μνημείο αποκτάει μια άλλη υπόσταση και με βάση την ιστορικότητα του χώρου και, και γενικότερα την ιστορία. Και βέβαια, όπως ξέρετε, η ολοκλήρωση ενός πράγματος είναι όταν συγκεντρωθεί στη θέση του. Μέσα στο περιβάλλον του, μέσα στο φως του. Ο Μάρκος είπε κάτι για το φως. Είναι πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική η θέση του μνημείου, οποιοδήποτε μνημείο ανάλογα με την τροχιά του ήλιου. Αυτό δημιουργεί τις σκιές ή τις αποκρύψεις ή τη σκίαση του ή τον υπερβολικό φωτισμό του. Αυτό το ξέραμε πολύ καλά οι αρχαίοι μας όταν στείλανε τα μνημεία τους και τους ναούς. Υπάρχει μια τέτοια εμπειρία. Επομένως, έχουμε φτάσει όπως είπε ο Μάρκος στο 60%. Το υπόλοιπο δεν είναι μόνο το κατασκευαστικό, είναι και όλη αυτή η ολοκλήρωση της αισθητικής μορφής μέσα στο τόπο.